άφωνες και σοκαρισμένες μπροστά στα όσα εξιστόρισε το 11χρονο κοριτσάκι, έμειναν οι δασκάλες σε δημοτικό σχολείο του Αγίου Νικολάου, όπου φοιτούσε η μικρή Ελένη, η οποία βίωνε έναν απίστευτο Γολγοθά. Βλέποντας το παιδί νηστικό, παραμελημένο και με σημάδια από ξυλοδαρμό στο πρόσωπο και το σώμα, οι δύο εκπαιδευτικοί στο δημοτικό που πήγαινε το κοριτσάκι μόνο του με τα πόδια κάθε πρωί, αντέδρασαν ακαριαία. Νομίζω δυστυχώς πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έχουμε γίνει μάρτυρες παρόμοιων καταστάσεων. Καταστάσεων όπου τα παιδιά στη χειρότερη των περιπτώσεων κατέληξαν, στην καλύτερη εντός εισαγωγικών βεβαίως καλύτερη των περιπτώσεων. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν τραυματισμένες παιδικές ψυχές που δυστυχώς αυτός ο τραυματισμός θα παραμείνει για πολλά πολλά χρόνια, αν όχι για όλη τη ζωή των παιδιών. Ορφανό από πατέρα, με μητέρα τοξικομανή και με μια υπερήλικη γιαγιά να αδυνατεί να τη φροντίζει, η επιμέλεια της άτυχης Ελένης ανατέθηκε στο θείο της και την πολύτεκνη οικογένειά του. Από τη στιγμή που ο 58χρονος χώρισε με τη σύζυγό του, έμεινε μόνος στο σπίτι με το άτυχο κοριτσάκι, πάνω στο οποίο ξεσπούσε τα νεύρα του, αλλά και τις αρρωστημένες ορέξεις του. Η εκπαιδευτική σε πρώτη φάση πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι, οφείλουν να είναι ευαισθητοποιημένοι, οφείλουν να καταγγείλουν και από εκεί και πέρα οφείλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να λειτουργήσουν ίσως καλύτερα, ούτως ώστε να προλάβουν παρόμοιες συμπεριφορές που, όπως είπα και προηγουμένως, θα τραυματίσουν ανεπανόρθωτα τις παιδικές ψυχές. Πράξεις τις οποίες μάλιστα το κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αποτύπωνε και στις ζωγραφιές της. Η 11χρονη αντιστεκόταν στεναρά για να ξεφύγει, για να πληρώσει όμως το τίμημα ακριβά. Για εφιαλτικά κενά στις κοινωνικές υπηρεσίες κάνουν λόγο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Μπροστά στο ερώτημα πως η κυδαιμονία του άτυχου παιδιού ανατέθηκε και παρέμεινε στον 58χρονο, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή. Από αυτά τα περιστατικά που είχαμε αστοχίες. Αυτή τη στιγμή είχαμε στην Αθήνα, για παράδειγμα, το περιστατικό του παιδιού, το οποίο το σκότωσαν το 7χρονο, το έθαψαν και το κουβαλούσε άλλος μέσα στην εργαλειοθήκη. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος χειρίστηκε το περιστατικό? Τι έκανε αυτός που χειρίστηκε το περιστατικό? Τη Δευτέρα, με άγνωστη αφορμή, ο 58χρονος ξυλοκόπησε άγρια για μία ακόμη φορά το άτυχο κοριτσάκι, το οποίο εμφανίστηκε χθες το πρωί στο σχολείο με μόλοπες. Μία δασκάλα και η γυμνάστρια του σχολείου προσέγγισαν το κοριτσάκι με προσοχή και ευαισθησία. Η μικρούλα έδειξε τους μόλοπες και παλαιότερες εκδορές, τις οποίες φωτογράφησαν οι εκπαιδευτικοί. Με τις φωτογραφίες στα χέρια κατέφυγαν στην ασφάλεια, καταγγέλλοντας όσα τους είπε το κοριτσάκι, το οποίο εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και περιέγραψε όσα ανατριχιαστικά είχε βιώσει. Η αντίδραση αστυνομικών και εισαγγελέα ήταν εξίσου ακαριαία. Ο 58χρονος συνελήφθη με αφορμή ένα όπλο φωτοβολίδων που βρέθηκε στο σπίτι του, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και μία ακόμη ζωγραφιά του παιδιού, όπου αποτυπώνεται ο εφιάλτης που έζησε. Να λειτουργήσουν καλύτερα αυτές οι υπηρεσίες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε παρόμοιες συμπεριφορές. Θα λέγαμε ότι ο πρώτος χώρος στον οποίο τα παιδιά μιλούν, ο πρώτος τρόπος, αν θέλετε, που τα παιδιά μιλούν, είναι μέσα από τις ζωγραφιές τους. Πράγμα το οποίο το είδαμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρετε, η συνολική έτσι, διάσταση της ανθρώπινης φιγούρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αντίληψη που έχει το παιδί για τον εαυτό του, το σώμα του και την προσωπική του εικόνα.